Ως έμπνουν κι μιλίον των ιερών αρετών, προφήτης Θεολήπτος, όφθης σοφέοι ο ελάμψη του

<ΣΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΡΟΥΟΥ> <ΣΟΥΟΥ> Τη δεκάτη ενάτη του μηνό Οκτωβρίου, η του προφήτου, ο Άρου Κλεοπάτρα Σοσίας και του Ιού αυτή, Σαδόθ Μάρτυρο και 120 Μαρτύρων, Λεοντίου του Φιλοσόφου, Φίλικο και Ευσεβίου των Μαρτύρων ο προφήτης Ιωήλ έδρασε στην Ιερουσαλήμ πριν από τον Αμός και τον Ισαΐα. Προφητεύει μία φοβερή επιδρομή ακρίδων την εποχή του Μεσσία και την εσχάτη ημέρα. Παρακινεί ιερείς και λαό σε μετάνοια για να οδηγηθούν στην σωτηρία. Η εικόνα της ακρίδας είναι φυσικές και πολιτικές καταστάσεις που συσχετίζονται και με την Δευτέρα Παρουσία που όμως θα είναι η μέρα ευλογίας και θριάμβου. Ο Θεός είναι Κύριος της φύσεως, αλλά και πολυέλεος που μακροθυμεί όταν μετανοούμε. Προφητεύει και ότι το Άγιο Πνεύμα θα έλθει σε όλους και θα χορηγήσει ποικίλα χαρίσματα, όπως έγινε κατά την Πεντηκοστή, και ότι το Άγιο Πνεύμα θα υπάρχει πάντοτε στην Εκκλησία, μαζί με την χαρά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Ιδού τι λέγει περί μετανοίας ο προφήτης Ιωήλ. Τα δε λέγει Κύριος ο Θεός ημών, επιστρέψτε με μετάνοια σε μένα με όλη σας την καρδιά, με νηστεία και με δάκρυα μετανοίας. Σχίστε τις καρδιές σας από πόνο μετανοίας και συνέστηση της ενοχής σας και όχι τα ενδύματά σας. Επιστρέψτε στον Κύριο και Θεό σας, διότι Αυτός είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο προφήτης Ιωήλ εκοιμήθη ειρηνικά. Ο Άγιος Μάρτης Ούαρος ήταν μέτοχος της θερμής και γενναίας πίστης που ανθίζει και θαυματουργεί στους μεγάλους αγώνες και στις σκληρές δοκιμασίες της Εκκλησίας. Ο Ούαρος ήταν στρατιώτης από τα Τίανα στα χρόνια των διωγμών επί Επιτελούσε καθήκοντα φρουρού στις φυλακές όπου έκλειναν τους χριστιανούς. Τα παθήματά τους τον στενοχωρούσαν και η γενναιότητά τους άναβε περισσότερο την πίστη του. Ήταν και αυτός χριστιανός, αλλά οι ανώτεροί του και οι συστρατιώτες του δεν το γνώριζαν. Επομένως, δεν υπήρχε εναντίον του καμία υποψία και, εποφελούμενος από αυτό, Κατόρθωνε να φέρνει τροφές στους μάρτυρες, να τους ενισχύει και να τους παρηγορεί. Κάποτε έφεραν στην φυλακή έξι πιστούς σεβάσμιους ασκητές. Ήταν και έβδομος, αλλά κοιμήθηκε στο δρόμο λόγω του γύρατος από τις κακουχίες. Οι έγκλειστοι αυτοί με την φυσιογνωμία των λόγων και των τρόπων τους επηρέασαν πολύ την ψυχή του Ουάρου, ώστε θέλησε να πεθάνει μαζί τους. Όταν λοιπόν τους ρώτησε ο δικαστής «Πού είναι ο έβδομος σύντροφο τους» ο Ούαρος φώναξε «Εγώ είμαι» και συγχρόνως ξεκίνησε να διακηρύσει ότι είναι χριστιανός. Μάταια προσπάθησαν οι αξιωματικοί του να τον μεταπίσουν. Αυτός παρακαλούσε τους ασκητές να προσευχηθούν στο Θεό να του δώσει δύναμη να αντέξει τα βασανιστήρια που ήταν πολύ άγρια. Τελικά νίκησε. Εκοιμήθη χωρίς να αλλαξοπιστήσει. Την επομένη κόπηκαν για τα κεφάλια των άλλων. Την νύχτα χριστιανικά χέρια έθαψαν ευλαβικά τους επτά μάρτυρες της πίστεως.